Θα πάμε γιατί εδώ δεν γίνεται. Δεν γίνεται ούτως ή άλλως. Θα πάμε κατευθείαν και ξερά που λέμε. Και ξερά. Μα συνδέεται το επόμενο θέμα με το Πάρη. Για να σε δω, Βρεσπίνο, πώς θα το συνδέσετε. Απότομη προσγείωση. Απότομη προσγείωση. Όχι, άλλο λέει ο Φρεμεντίτης να πάρει τα λεφτά από τη σύνταξη και να φύγει να πάρει το Παρίσι. Θα πάρει το influencer που φωτογραφίζονται. Έτσι. Κύριε Τσάπαλε, καλημέρα και πάλι. Ερχόμαστε σε εσά να μα πείτε. Εγώ να κάνω μια εισαγωγική ερώτηση να δούμε πού βρισκόμαστε με τι εκκρεμίε συντάξει. Έχουμε κανένα νέο γι' αυτό το. Την πληγή δεκαετιών. Ναι, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πούμε ότι είναι θέμα λίγων ημερών το θέμα των κύριων συντάξεων να έχει λυθεί οριστικά. Και εγώ προσωπικά δεν το περίμενα να το πω αυτό μετά από τόσο καιρό. Όταν λέμε λίγων ημερών. Είναι στα τέλη της εβδομάδας θα υπάρξουν και με τον πλέον επίσημο τρόπο ανακοινώσεις σε σχέση με την οριστική εκαθάριση των κύριων συντάξεων. Και αναφέρομαι ουσιαστικά σε αυτό το τεράστιο βουνό των ληξιπρόθεσμων συντάξεων που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια. Κάποια στιγμή είχαν ξεπεράσει και τις 200.000 οι εκκρεμότητες. Αυτές τις εκκρεμότητες τα τελευταία 2-2,5 χρόνια τις πήραμε, τις κατατμήσαμε, τις δώσαμε σε εισηγητές, δώσαμε κίνητρα στους εισηγητές να βγάλουν περισσότερες συντάξεις, ψηφιοποιήσαμε πολλές από τις υποδομές του ΕΦΚΑ, φέραμε καινούργιους υπολογιστές, φτιάξαμε τον πύργο ελέγχου για την ηλεκτρονική παρακολούθηση, δώσαμε έμφαση στα προβληματικά ταμεία και όλα αυτά συνέτειναν στο να έχουμε σήμερα ουσιαστικά ένα μηδενισμό των εκκρεμωτήτων για τα έτη 16, 17, 18, 19, 20 και 21, ναι, με εξαίρεση ορισμένες προβληματικές περιπτώσεις ανοιχτών χρεών. Μπορούμε χρεών. Να δούμε και μια σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε μια σχετική κάρτα ετοιμάσει που δείχνει ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Τσάπαλος, δηλαδή και τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες να βλέπουμε ότι προχωράει προς την ολοκλήρωση της εκαθάρισης των εκκρεμών κύριων συντάξεων, που είπε και ο κύριος Τσάπαλος. Εδώ όμως είναι το θέμα, ναι, ότι υπάρχουν περίπου 10.000, κύριε Τσάπαλε, προβληματικές, ναι, περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί αυτή τη στιγμή. Δεν θα καθαριστούν, αργήσουν. Ναι, είναι περίπου 10.000 προβληματικές περιπτώσεις, όπου κυρίως με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, και αυτό πρέπει να το τονίσω, και όχι του οργανισμού, δηλαδή δεν μπορούν να κλείσουν. Έχουμε. Και τι εννοώ με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου? Υπάρχουν ανοιχτές οφειλές. Δεν έχει δηλαδή σπεύσει ο ασφαλισμένος να τις ρυθμίσει, να πέσει κάτω από τα όρια, ούτως ώστε να προχωρήσει η σύνταξή του. Και τα όρια που υπάρχουν σήμερα, να πούμε ότι είναι και δύσκολο να τα καλύψει. Είναι όμως αυξημένα σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι, γιατί να θυμίσω ότι ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μηχανικούς, γιατρούς κτλ. Ήταν στα 15.000 ευρώ. Τα αυξήσαμε και τα πήγαμε στις 20.000 ευρώ, ακριβώς για να τους βοηθήσουμε να πάρουν ευκολότερα τη σύνταξή τους. Υπάρχουν ανοιχτές δικαστικές εκκρεμότητες επίσης, όπου εκεί ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν τελεστεί δικήσει η απόφαση, δεν μπορεί να προχωρήσει σε απόρριψη ή έγκριση. Αυτές είναι 10.000 προβληματικές περιπτώσεις σε σύνολο πόσων συντάξεων? Σε σύνολο ενός εκατομμυρίου ετήσεων από το 2016 μέχρι και σήμερα. Έχει εκαθαριστεί και έχει εκδοθεί πάνω από το 99% των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Έχουμε μείνει ουσιαστικά στα τελευταία δύσκολα προβληματικά σημεία, έτσι, 10.000 περιπτώσεων. Κύριε Τσάπαλε, τώρα αυτό σημαίνει στο εξής, ότι μπαίνουμε σε μία τάξη ότι κλείνει αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή στο εξής, εγώ αν αύριο καταθέσω τα χαρτιά μου για να πάρω τη σύνταξή μου και είμαι μία κανονική περίπτωση εννοώ. Σε πόσο καιρό θα μου βγει η σύνταξη? Μπορείτε αύριο να καταθέσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, χωρίς τη βοήθεια εργατολόγου, και αυτό να το τονίσουμε, άρα χωρίς επιπλέον κόστος, και η σύνταξή σας να βγει κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 90 ημέρες. Δεν είναι μεγάλα λόγια αυτά που λέτε τώρα. Είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύουμε και έχουν αποδειχθεί το 2022. Το 2022 έχουν υποβληθεί 188.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, ναι, και έχει εκδοθεί το 85% σε λιγότερο από 90 ημέρες. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το λέω εγώ. Το λένε τα στοιχεία, ο πύργος ελέγχου, το λένε τα επίσημα στοιχεία που στέλνουμε στους θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πράγματα τα οποία ισχύουν. Είναι ένα νέο καθεστώς, μια νέα πραγματικότητα στον ΕΦΚΑ. Μακάρι. Το θέμα είναι να κλείσει η πληγή δεκαετιών, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αλλά να μπει και σε μια τάξη όλο αυτό. Πράγματι. Να μην ξανασυσσωρευτούν αιτήματα συντάξεων. Έτσι, δεν είναι πολύ δίκιο και γι' αυτό δουλεύαμε σε δύο ουσιαστικά μέτωπα. Και να κλείσουμε το στόκ που συσσωρεύτηκαν τόσα χρόνια, αλλά και να κάνουμε όλα αυτά που απαιτούνται για να μην δημιουργηθεί νέο στόκ στη συνέχεια. Έχουμε ένα θέμα με το θεσμό των fast track συντάξεων, όπου πράγματι εκεί βλέπουμε να εκαθαρίζονται σχετικά γρήγορα, αλλά με ποιο τρόπο? Ό,τι είναι στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, το διαγνώσκει και ο υπάλληλος και απονέμει τη σύνταξη, ναι, ό,τι πρέπει χειροκίνητα να γίνει, κατά μέτρηση ενζήμων κλπ. Δεν προχωράει, άρα για το τμήμα αυτό που είναι περασμένο μέσα στα ηλεκτρονικά μητρώ, στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΦΚΑ, απονέμεται η σύνταξη και για το υπόλοιπο δεν απονέμεται. Έτσι λοιπόν, ενώ ξέρουμε ότι οι προκαταβολές που δίδονται είναι περίπου 360 ευρώ κατά μέσο όρο, προκαταβολές των συντάξεων, σήμερα παίρνουν κάποιες συντάξεις 450, 500 ευρώ, 480 ευρώ,
είναι η fast track συντάξεις και υπάρχει και ένα ακόμα ποσό, κύριε Τσάπαλε, το οποίο δεν έχει απονεμηθεί και περιμένει ο κόσμος, θα περιμένει ένα διάστημα για το πάρει. Ναι. Πρέπει να μιλήσουμε και για αυτό. Εδώ να πούμε πάλι με στοιχεία πρέπει να τα πούμε. Έτσι, γιατί στις 188.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης το 2022, οι 50.000 περίπου εκδόθηκαν με fast track διαδικασία. Ναι. Από αυτές τις 50.000 περιπτώσεις, μόλις οι 2 στις 10 παρουσιάζουν αυτό το οποίο αναφέρατε, ότι δηλαδή υπάρχουν αποκλήσεις ως προς το ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι σε σχέση με αυτό που δικαιούνται να λάβουν, έτσι. Αυτές οι αποκλήσεις είναι μικρές ή και μεγάλες. Για παράδειγμα, υπάρχουν και περιπτώσεις, δεν πρέπει να μην το αναφέρουμε, υπάρχουν περιπτώσεις συνταξιούχων όπου εκεί που έπρεπε να πάρουν 1.100 ευρώ σύνταξη, για παράδειγμα, πήραν 300 ευρώ λιγότερα, ακριβώς γιατί δεν συνυπολογίστηκαν τα έτη που προαναφέρατε. Αυτές οι περιπτώσεις εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον οργανισμό και ήδη έχουν βγει τροποποιητικές προκειμένου να αποκατασταθούν αυτές οι αποκλήσεις. Και ήδη δίνουμε στο ακέραιο σε πολλές περιπτώσεις αυτή τη διαφορά. Μάλιστα. Οπότε είναι θέμα λίγων μηνών σε αυτό το 20% των περιπτώσεων fast track να δοθούν και επιπλέον ποσά αυτές οι αποκλήσεις που αναφέραμε, ούτως ώστε οι συνταξιούχοι να λάβουν στο ακέραιο ουσιαστικά τη σύνταξη. Ωραία. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα με τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Ναι. Δηλαδή, προχωράτε τώρα στις κύριες, τις βγάζετε όπως λέτε, καθαρίζετε μέχρι και το 2021, υπάρχει το 2022 το οποίο θα καθαριστεί όπως λέτε το επόμενο διάστημα. Με τις επικουρικές τι γίνεται, γιατί υπάρχει κόσμος που περιμένει από το 19 να τις πάρει. Και από το 16 υπάρχουν. Πώς? Και από το 16 υπάρχουν. Και από το 16 είναι και παλιότερα. Γιατί υπάρχουν από το 16. Έπρεπε πρώτα να εκδοθούν οι κύριες για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις επικουρικές. Είναι προϋπόθεση με βάση τον νόμο. Γι' αυτό λέγονται και επικουρικές κιόλας. Πρέπει να βγουν πρώτα οι κύριες και στη συνέχεια οι επικουρικές. Τώρα που βγάλαμε. Ουσιαστικά βγάλαμε πάνω από 230.000 κύριες μέσα σε 9 μήνες, τώρα, το 2022. Τώρα που βγάλαμε λοιπόν τις κύριες, πάμε να βγάλουμε τις επικουρικές. Και τι κάνουμε για να τις βγάλουμε γρηγορότερα? Μεταφέρουμε 200 υπαλλήλους από εκεί που έβγαζαν κύριες στις επικουρικές. Κάνουμε fast track διαδικασία και στις επικουρικές. Δημιουργούμε δηλαδή την υποδομή στο να βγαίνουν fast track και επικουρικές συντάξεις. Ψηφιοποιήσαμε τις αιτήσεις επικουρικής. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι πρότινος. Έπρεπε ο άλλος να πάει στο αποκατάστημα να κάνει την αίτησή του και εκεί να κάτσει 2-3 μήνες ο φάκελος και στη συνέχεια να πάει να εκδοθεί. Τώρα το καταργήσαμε ουσιαστικά αυτό το step, αυτό το βήμα και υποβάλλονται ψηφιακά οι νέες αιτήσεις. Ναι. Και ουσιαστικά όλα αυτά θα μας οδηγήσουν στο πρώτο εξάμεινο του 2023 να έχουμε αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό το πρόβλημα. Πριν αποχαιρετήσουμε τον κύριο Τσάπαλο, να θέσω ένα ερώτημα που στέλνει εδώ ο Γιώργος και λέει: θα μας πείτε πότε θα κατατεθεί το μήνυ ασφαλιστικό? Πότε, φαντάζομαι, αυτό εννοεί πότε ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση. Λέω μήπως ξέρει. Φαντάζομαι γιατί τον ενδιαφέρει, επειδή θα αυξηθούν οι δόσεις από 12 σε 24 για τα χρέη και επειδή θα υπάρχουν και κάποιες άλλες ευεργετικές διατάξεις για τους ασφαλισμένους. Είναι θέμα ημερών να κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για συζήτηση και στη συνέχεια να πάει για ψήφιση στην Ολομέλεια. Και θεωρώ ότι μέσα στον Δεκέμβριο θα υπάρξει και εφαρμογή. Και 120 δόσεις εξετάζεται και τον ΕΦΤΑ. Δεν εξετάζεται. Γιατί, κύριε Τσάπαλε? Εξετάζεται, πάει μόνο από 12 στις 24 δόσεις. Εναρμονιζόμαστε με τη φορολογική αρχή. Εναρμονιζόμαστε με τη φορολογική αρχή. Αυτό, αλλά είναι ελάχιστος ο αριθμός των δόσεων. Κύριε Τσάπαλε, θα αυξηθούν τα έσοδα και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Χάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία από αυτήν την ιστορία. Η εφορία που έκανε 120 δόσεις αύξησε το έσοδό της, έτσι. Δηλαδή... Και εμείς είχαμε κάνει 120 δόσεις, αλλά αν σας πω και στοιχεία τα τωρινά, αποδείχθηκε ότι για πολλές περιπτώσεις δεν ευνόησε τη συλλογή εσόδων. Δυστυχώς. Χάθηκαν πάρα πολλές ρυθμίσεις 120 δόσεων. Πριν σας αφήσουμε, ένα τελευταίο ερώτημα που έρχεται από τον Κωνσταντίνο. Αγανάκτηση, θα πω όχι ερώτημα. Ναι. Λέει: καλημέρα σας. Κάθε εβδομάδα παίρνω και ρωτάω για τη σύνταξή μου. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε όμως. Ναι, τώρα είναι παρουσιαστικό τσάμπαρ. Ναι. Αν έχει την δυνατότητα και δεν του θεωρεί ότι είναι προσωπικό δεδομένο τόσο ισχυρό, με τον ΑΜΚΑ να μας δώσει. Το έχουμε κάνει πολλές φορές από την εκπομπή σας και έχουμε λύσει πολλά προβλήματα. Κωνσταντίνε μου, αν είσαι ακόμα εδώ μαζί μας και βλέπεις την εκπομπή, στείλε μας τον άμβρα σου, θα το δώσουμε κατευθείαν στον κύριο Τσάπαλο και θα βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Και όποιον μπορούμε να βοηθάμε. Θέλετε να σας πω και για χρήματα? Ναι. Πότε θα πληρωθούν συντάξιοι? Ναι, το οποίο δεν το ξέρουν πολύ. Έχουμε και μια κάρτα ετοιμάσει για το διάγραμμα. Επειδή ρωτούν πολλοί, έρχονται και στο γραφείο μας. Πότε θα λάβουν τα 250 ευρώ? Πότε θα λάβουν τις αυξήσεις? Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε στο σενάριο το 250 που αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους να δοθεί στις 20 Δεκεμβρίου. Έτσι, πριν τις συντάξεις. Πριν την καταβολή των συντάξεων. 20 Δεκεμβρίου. 21, 22, 23 Δεκεμβρίου πάμε και καταβάλουμε τις συντάξεις. Που είναι οι συντάξεις Ιανουαρίου που προκαταβάλλονται το Δεκέμβριο. Πολύ νωρίτερα δηλαδή έρχονται να το βάλουμε. Πολύ νωρίτερα, πριν τα Χριστούγεννα. Και εκεί θα έρθουν οι αυξήσεις να πληρωθούν
της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για πάνω από 900.000 συνταξιούχους. Και εκεί θα εφαρμοστεί επίσης και η αύξηση της τέταρτης ετήσιας δόσης του νόμου Βρούτση για 220.000 συνταξιούχους. Mm-hmm. Αυτές είναι τρεις αυξήσεις, έτσι. Και η τέταρτη μεγάλη αύξηση που θα είναι πάνω από 7,5%, το έχουμε πει πολλές φορές, ήταν για 7 στην αρχή. Τώρα πάμε για 7,5, ενδεχομένως να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ποσοστό. Θα δοθεί τέλη Ιανουαρίου με τις συντάξεις Φεβρουαρίου. Και εκεί ουσιαστικά θα πληρωθούν 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι αυτή την αύξηση. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος το έστειλε το ΑΜΚΑ του. Έχει στείλει τον ΑΜΚΑ του και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια. Θα σας το δώσουμε αμέσως μετά στο διάλειμμα, κύριε Τσάπαλε, πριν φύγετε. Βέβαια. Κωνσταντίνε μου, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για σένα. Έλα. Όχι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή υπάρχει μια αγωνία του κόσμου, αν αυτές οι αυξήσεις θα είναι καλύτερες, οι αυξήσεις που θα δοθούν δηλαδή, το 7% και κάτι παραπάνω, για αυτούς που θα φύγουν το 23 ή για αυτούς που θα φύγουν μέσα στη χρονιά. Ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πολλά. Όχι μόνο θα είναι καλές, θα είναι καλύτερες. Για ποιους? Όσοι βγουν από το 1η-1η του 23 και μετά στη σύνταξη, ενδεχομένως να δουν και μεγαλύτερες αυξήσεις από αυτούς οι οποίοι είναι τώρα εν ενεργεία συνταξιούχοι. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, να μην φύγουν τώρα. Να μην φύγουν τώρα προφανώς, γιατί γράφονται και λέγονται πολλά ότι τώρα θα πάρουν λιγότερες αυξήσεις όσοι βγουν από το 23. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όσοι βγουν από το 23 και μετά θα λάβουν ή τις ίδιες ή και μεγαλύτερες αυξήσεις από τους εν ενεργεία συνταξιούχους. Κύριε Τσάπαλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.